Αφορισμός και αναθεματισμός εις της μασονίας. Είπεν ο Κύριος, προσέχετε από το ψευδοποιητών ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμασης υποβράτων. Έσωθε δε εσύ λύκη και άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσε αυτούς. Ο Θείος και Ιερός Απόστολος μας λέει, εγέρετο δε ψευδοπροφήτα εν το λαό και έσονται ψευδοδιδάσκαλοι ή την εσπαρισάξουν ρέης απολίας. Και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, όπως οι μασόνοι αρνούνται τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Διό και εμείς, τη σήμερον, με ιερό επιτραχύλιον, λέγομεν, ή της ευαγγελίζεται ημίν, ή να κατά τα αποστολικών άρξομεν, ή της ευαγγελίζεται ημίν, παρόν εμείς ευαγγελισάμεθα, καν άγγελος υπ' ουρανού, ανάθεμα έστω. Όσοι μετέρχονται τι ούτων διαβολικών παράνομων έργων της μασονίας και όσοι να ακολουθούν την φρενοβλάβια και την πλάνη των μασόνων, ανάθεμα! Ανάθεμα! Να είναι αφορισμένοι, να είναι αναθεματισμένοι, να είναι καταραμένοι παρά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν με τα θάνατον ασυγχώρετοι, αδιάλυτοι την πανιέοι, στένοντες και τρέμοντες όπως ο Κάιν επί της γης. Να σχιστεί η γη και να καταπιεί αυτούς τους μασόνους, ως των δαθών και των αβυρών. Η οργή του Θεού να είναι επί της κεφαλός αυτών και η μερής αυτών μετά του προδότου Ιούδα. Άγγελος Κυρίου να καταδιώξει αυτούς, ευλογή νηρομφαία. Προκοπήν ουδέποτε να έχουν και να μηδούν ποτέ εις τη ζωή τους. Τα έργα τους και η πόνη τους να είναι ανευλόγητοι. Έστωσαν και γεννήθησαν κονιορτός και ως άλλον ως θερινής. Τα σώματα αυτών να γεμίσουν λέπρα όπως το σώμα του Γεεζή και το τέλος της ζωής αυτών να είναι η αγώνη του προδότου Ιούδα. Ρία και σκολίκο να εξέρθουν από το βρωμερό στόμα τους, το οποίο ελάλησε βλάστημα κατά της Μητρός Εκκλησίας και της Ορθοδόξης ημών πίστεως. Όσοι εμένουσιν εις την κακίαν αυτών, διά αυτήν να έχουνε και αυτή την ίδια ανταμοιβή. Όσοι δε εξερδώσουν εκ μέσω αυτών των μασόνων και όσοι αποκτήσουν τη μιαράν αίρεση αυτών και απομακρυνθούν από την καταραμένη φρενοβλάβια της μασονίας, διούτι να απολάβουν των μισθών του ζηλωτού φινιέ ή το έστωσαν ευλογημένοι και συγχωρεμένοι παρά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και της μόνης ασυγχύτου και αδιαιρέτου Τριάδος του ενούς εμπίση Θεού και του παρημών δούλων αυτού. Αμήν γέννητο. Γέννητο. Η μασονία είναι οσφορικό σωματείο και οργάνωση. Επειδή ιδρύθηκε για να πολεμήσει την Ορθοδοξία, την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη, να είναι αφορισμένοι. Αφορισμένοι. Και αναθεματισμένοι. Έχει και λατρεύει τον αιωσφόρο. Λατρεύει πνεύματα δαίμονες και τα επικαλείται. Κάνει πνευματισμό και μαγεία. Να είναι αφορισμένοι και αναθεματισμένοι. Είναι η μασόνη όργανα της οικογένειας Ροτσάιλ που τους ίδρυσε και υπηρετεί αυτούς. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα! Οι μασόνοι είναι υπέτη για όλες τις καταστροφές στην Ελλάδα. Πρώτον, στην Εκκλησία έβαλαν τον οικουμενισμό, τον νέο παπικό, την πανθρησκεία, τη γέμισαν αιρέσεις και έφεραν την άρνηση την άρνηση στον Ιησού Χριστό με όλα τα συστήματα του 666. Οι πολιτικοί μας είναι μασόνοι και κάνουν ό,τι τους διατάσσει ο Τζέικοπ Ρότσιλ, ο Ροκφέλλερ και οι 12 δαιμονισμένες οικογένειες, τον Ιλουμινάτη. Διέλυσαν την παιδεία, διέλυσαν την οικονομία, διέλυσαν το στρατό, διέλυσαν τον Έλληνα, διέλυσαν την Ελλάδα, διέλυσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κατέστησαν μέσα μαζικής τύφλωσης, διέλυσαν το ποινικό κώδικα, τον νόμο, έχουν εισβάλει και στα δικαστήρια. Όλοι οι νομικοί είναι μασόνοι. Από εδώ βγαίνουνε. Πούλησαν την Ελλάδα. Στόχος τους να βασιλέψει ο Ιουδαίος Αντίχριστος και να σφραγίσει όλο τον πλανήτη με το 666.
Ανάθεμα! Διδάσκουν τις αρχαίες δαιμονικές λατρείες όλων των θρησκειών. Αναβιώνουν όλα τα αρχαία μυστήρια που είναι δαιμονικά. Διδάσκουν γνωστικισμό και εβραϊκή καμπάλα. Πίνουν αίμα και κάνουν ανθρωποθυσίες μέσα στη Στοά. Και εδώ και σε όλο το πλανήτη. Κατ' εντολή του Ρότσι. Να είναι αφορισμένοι, να είναι αναθεματισμένοι. Ανάθεμα! Οι πολιτικοί που ανήκουν σε αυτήν, από τον Ντέιβιντ Μάγκερ Ρότσιλντ που τον έφερε ο Όθωνας, μέχρι και όλους τους σημερινούς, όλοι οι βασιλείς, οι αρχιεπίσκοποι, οι επίσκοποι, οι ιερείς και όσοι βγήκαν από αυτή την καταραμένη μασονική στοά και πήραν θέση στην κυβέρνηση και κατέστρεψαν Ορθοδοξία και Ελλάδα σε οποιοδήποτε σημείο υπέρ της ανατανοκίνητης οικογένειας Ροτσάιν και όλων των άλλων 12 οικογενειών Ιλουμινάτη. Να έχουν όλοι... Α, το ανάθεμα! Ανάθεμα! Όλοι από ιδρύσεως μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας να το έχουν, εάν δεν μετανοήσουν. Να μετανοήσουν και να βγουν δημοσίως και να καταγγείλουν τη συνωμοσία τους για να ζητήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό για να συγχωρεθούν αφού αποκηρύξουν την νεοσφορική μασονία. Όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι Δημοκρατία που ήταν μέλη της ΤΟΑΣ και φόρεσαν αυτό το καταραμένο εβραϊκό κιπά όπως ο συχαμένος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάθεμα! Που τον ετοιμάζει η βρωμοοικογένειά του, οι προδότες Μητσοτάκηδες που βγαίνουν από τα μέσα και η Πακογιάννη που ανήκει στη μασονική στοά της Σέρβιας. Όσοι μασόνοι πούλησαν έστω και ένα τετραγωνικό εκατοστό στους καταραμένους Ιουδαίους, Σαμπαταϊστές, Ροτσάιν, Ροκφέλερ, να είναι αναθεματισμένοι, ανάθεμα! Όπως ο καταραμένος ο Καραμαλής, ο Ελευθέριος Βενιζέλος που άλλαξε και το ψωμί, ο Εβραίος, ο Σαμαράς, ανάθεμα! Ο Δένδιας ο Ιουδαίος, ανάθεμα! Ο Γιώργος ο Αντρέας Παπαντρέου, ανάθεμα! Ο Ραούλ ο Ράλης, ανάθεμα! Που άλλαξε τη γλώσσα, ο Τσίπρας, ανάθεμα! Ο Κομνές, ο άλλος Βενιζέλος, ανάθεμα! Και όσοι ανήκουν σε αυτή τη στοά και όσοι πρόκειται να βγουν και να κάνουν καταστροφή από αυτή την καταραμένη στοά. Όσοι μασόνοι κρύβονται πίσω από τις σέκτες που επιβάλλουν τις σέκτες στην Ορθοδοξία, Λομβέρδος και όλοι οι άρχοι συνεργάτες του που έκαναν τις εκκλησίες νέων και πατρέου σωματεία και σέκτες κατά εντολή των Ιουδαίων. Όσοι μασόνοι πολεμούσαν τον και έβγαλαν το χάραμα 666 όπως αφημί, άμκα, κάρτες πολίτη, διαβατήρια, κάρτες, αχρήματη συναλλαγή, υπουργοί, γευτητρές τραπέζι, μασόνοι, ηγούμενοι στο Άγιο Όρος, Βαρθολομαίος, ο Ιερόνιμος, ο Ραβίνος Αθηναγόρα, ο Δημήτριος, Μελέτιος Μεταξάκης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ισχύστε να είναι αφορισμένοι και αναθεματισμένοι. Όσοι έφεραν τους λαθρομετανάστες, όσοι αναρχικοί και αντίφα τους υπηρετούν άλλοτε και την Παριάη, όσοι στον χώρο του πατρίου ανήκουν σε μασονικές στοές, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί, πρότειν να λάβουν το ανάθεμα και να αναφερισμένοι. Όσοι μασόνοι κάνουν μαγεία και συμμετέχουν σε συμπόσια στη ΣΟΑ, να είναι αφορισμένοι και αναθεματισμένοι, όπως και 13 οικογένειες. Ανάθεμα! Πάμε. Οι μασόνοι καίγονται. Εδώ τώρα τους καίμε όλους. Οι μασόνοι καίγονται στην κόλαση. Έτσι και το καίγονται στην κόλαση. Σήκωσε τα μεγόντα τους θα. Κοίτα. Όλοι. Εντάξει ότι...